Συνταξιοχικό κίνημα, οι συνταξιούχοι δηλαδή, συμπαραστεκόμαστε και συμπαριστάμεθα πλήρως στον αγώνα των ξένων εργαζομένων να βοηθήσουμε όπως βοηθήσαμε και οικονομικά και ηθικά. Είμαστε κοντά σας. Ένα ερώτημα. Το 2006, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Παυλόπουλος, υπουργός εσωτερικών, είχε μονιμοποιήσει κάποιες χιλιάδες μετανάστες. Το 2006. Πώς έμειναν αυτοί οι ξένοι, αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να μονιμοποιηθούν, αφού τότε ο κύριος Παυλόπουλος μονιμοποίησε χιλιάδες. Υπήρχε κάποιος λόγος ιδιαίτερος? Έκτοτε δεν έχει δημιουργηθεί κάποιος νέος νόμος νομιμοποίησης μεταναστών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, είτε πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου είτε δεν τις πληρούν. Αυτό έχει γίνει και το 1997, το 1998 με τις πράσινες κάρτες, το 2001 και το 2005 με τον νόμο 3386 του 2005. Και γι' αυτό προανέφερα προηγουμένως ότι αυτό που ζητούν οι μετανάστες εργάτες είναι απόλυτα εφικτό. Απουσιάζει αυτός ο νόμος εδώ και πολλά χρόνια και πρέπει σίγουρα να βρεθεί αυτή τη στιγμή ενισχύ. Δυστυχώς όμως οι νόμοι εξυπηρετούν τις πολιτικές, τις εκάστοτε πολιτικές και δεν εξυπηρετούν και ούτε αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές ανάγκες μας. Υπάρχει κόσμος που είχε πάρει κάποτε άδεια και δεν μπόρεσε να επιβιώσει, ή κόσμος που είχε επιδιώξει να πάρει άδεια και δεν είχε κάποιες προϋποθέσεις και ούτε του λείπαν αίσθημα και τέτοια. Αυτό που θέσατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί μου διέφυγε προηγουμένως. Έχει προκαλέσει πολλές παρεμβάσεις, κυρίως και από το σύμβολο του πολίτη, επάνω στο θέμα, διότι πολλοί από τους μετανάστες, οι οποίοι είχαν άδειες διαμονής σε προηγούμενο χρόνο, λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν αρκετές ασφαλιστικές εισφορές, ένσημα, δεν μπόρεσαν να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους. Επομένως, έμειναν στο κενό. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς που διαμαρτύρονται είναι και σε αυτό το νομικό καθεστώς, αλλά δεν θέλω να εισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες. Είναι αυτό και είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό το σύστημα και πολλές φορές από μια απλή έλλειψη ενός εγγράφου και τελείως τυπικού οδηγούνται όλοι αυτοί στην παρανομία. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τους δώσουν ξανά ένα δικαίωμα εξαγοράς κάποιων εσήμων το οποίο είχε προκύψει στο παρελθόν. Πόσο είναι το αριθμό των εργαζομένων, πόσο είναι τα 200 που έχουμε ακούσει, αυτό είναι πόσα λεπτά. Νομίζω, τόσο 200. Ήταν 300 τη μέρα. Αυτό συνεχώς με υπουργικές αποφάσεις αλλάζει. Ναι. Αυτό ήταν 300 μία περίοδο, ήρθε στα 250, τώρα εξαγγέλλεται ότι θα γίνει 150. Αλλά αυτό συνεχώς αλλάζει. Αλλά και αυτά είναι πολλά για αυτό, δεν είναι 150. Αυτό συνεχώς ακούγονται εξαγγελίες, δεν είναι. Δηλαδή ποτέ δεν έχει βγει επίσημα κυβερνητική θέση για το τι θα γίνει με τα ένσημα.